Με τον κύριο Κοτζιά και τον κύριο Τσίπρα. Κάνω λάθος? Κάνετε πάρα πολλά λάθη. Α, μπορείτε δηλαδή να κάτσετε. Αλλά επειδή μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία του 8, ενώ τώρα στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σιμίτη και τη πολιτική Σιμίτη. Δεν είναι καμία Νέα Δημοκρατία του Σιμίτη. Τελεία εδώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαργαρίτης και αμέσως μετά έχει ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και μετά ο κύριος Κωνσταντινέας. Ο πρόεδρος της Νεολαίας των Εξαρτήτων. Όχι, θέλω να μιλήσω. Θα αποχωρήσω. Μετά από μένα. Όχι, δεν θα αποχωρήσω. Μετά από μένα. Γιατί θα αποχωρήσετε? Σε σέβομαι. Μετά από μένα θα αποχωρήσετε. Σας σέβομαι. Γιατί θα αποχωρήσετε? Κύριε Μαργαρίτη. Μιλήστε πρώτος και μετά εσύ. Ακούστε, σας σέβομαι απεριόριστα. Δεν αισθάνομαι τόσο καλά να είμαι στο πάνελ, αγαπητέ πολίτη. Γιατί? Γιατί το φαινόμενο που έγινε στο διάλειμμα και να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Τραμπουκισμού και βίας που καταγγέλνουμε τόσο καιρό και λεκτικών ατυμάτων των συνεργατών που μπήκαν μέσα στο στούντιο, ο πολιτικός διάλογος με τις διαφορές μας... Όχι συνεργατών του σταθμού. Όχι συνεργατών του σταθμού. Το άξιον, μην γίνει. Ο συνεργατών του κύριου καθηγητή που εκπροσωπεί και τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε. Εμένα δεν με φόβησε τίποτα εδώ. Σας σέβομαι απεριόριστα τα περισσότερα μέλη του πάνελ. Είναι σωστοί τραμπουκισμούς να μπουκάρουν μέσα εδώ και να μου κάνουν λεκτικές βίες και να μπαίνουμε στο στούντιο που το είδαν όλοι. Από τη στιγμή που το κανάλι το καταδίκασε αυτό και ο Γιάννης. Το καταδίκασε το κανάλι και τον απομάκρυνε. Το καταδίκασε και αυτό είπα. Συγγνώμη, τον απομάκρυνε. Εγώ δεν μπορώ να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο. Δεν θα συνομιλήσετε με τον κύριο Βλάδο, με τον καθηγητή. Με όλη μου την αγάπη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε από το κανάλι ούτε από εσά προσωπικά να τα πείτε στον κύριο καθηγητή και οι τραμπούκοι που μπαίνουν μέσα, αυτά που καταδικάζουμε με τον κύριο Μπουτάρη, να του φάρετε και να μην τους φέρνετε μέσα στο στούντιο, να μπουκάρουν μέσα στο στούντιο. Φοβάται ο κύριος Κωνσταντινέας να πει το δημοκρατικό του λόγο. Μη σας αρέσει αυτός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μην φωνάζετε, σας είπα. Κύριε Κωνσταντινέα, λυπάμαι πολύ που φεύγετε. Πάντως η θέση του καναλιού ήταν σαφής. Ήταν συνεργάτης του κυρίου Βλάδου στο στούντιο. Και δεν έγινε κανένας τραμποκισμός. Απλούστατα ενοχλήθηκε που μου έκανε αυτή την επίθεση. Ο κύριος Κωνσταντινέας. Με αυτούς τους τρόπους και με αυτούς τους λόγους. Λοιπόν τέλος πάντων, ήταν λάθος αυτό που ο συνεργάτης σας δεν είχε κανένα ρόλο να μιλήσει στον διάλειμμα στον κύριο Κωνσταντινέα. Αγαπητέ μου, το μόνο που είπε είναι να μην φωνάζει, έτσι δεν έγινε, Γιάννη μου. Ναι, δεν να μην ρόλο. Φωνάζει ήταν η μόνη κουβέντα ναι, που είπε. Δεν είχε ρόλο όμως να του μιλήσει. Όσο πώς δεν είχε ρόλο. Συνεργάτης μου είναι. Δεν συνεργάτης μπορεί να δεν ήταν καλεσμένος της εκπομπής. Αυτό σύμφωνο. Δεν ήταν στο πάνελ. Το μόνο που είπε να μην φωνάζει. Το ακούσαμε όλοι. Δεν ήταν δουλειά του να το πει αυτό. Κύριε συνεχίστε.